Λοιπόν, εάν δεν στο έχει πει κανείς, θα στο πω τώρα εγώ. Στη ζωή σου, εάν δεν αποτύχεις παταγωδώς και επανειλημμένα κιόλας, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πετύχεις. Για τέτοιες ακριβώς περιπτώσεις, λοιπόν, θα μιλήσουμε στο σημερινό Top 10 επεισόδιο. Γιατί σήμερα θα δούμε τις Top 10 περιπτώσεις αστέρων του Hollywood που απέτυχαν παταγωδώς για οντισιόν σε τεράστιους ρόλους. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν ξεκινήσει το πτενάρα, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούριο στην παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Ξεκινάμε! Νούμερο 10, Elizabeth Olsen, Game of Thrones. Το ευρύ κοινό έμαθε την φοβερά όμορφη αλλά και ταλαντούχα Elizabeth Olsen το 2015 όταν και ενσάρκωσε την Wanda στην ταινία Avengers Age of Ultron. Η Olsen λοιπόν μέσα από μια συνέντευξή της έχει δηλώσει ότι σε αντίθεση με τους άλλους ηθοποιούς, εκείνη λατρεύει το άγχος των οντισιών. Της αρέσει δηλαδή αυτή η δημιουργική ελευθερία που υπάρχει σε μια τέτοια κατάσταση, το ότι αυτοσχεδιάζεις και το ότι ο χειρότερός σου εχθρός εκείνη τη στιγμή είναι ο ίδιος σου ο εαυτός. Ακόμη και σε μια τέτοια περίπτωση ηθοποιού όμως, που δεν ψαρώνει σε τέτοιες καταστάσεις, τα πράγματα μπορεί να πάνε εντελώς στραβά. Η Elizabeth λοιπόν πριν μια δεκαετία και κάτι καλείται να περάσει οντισιόν για την βραβευμένη πλέον με Emmy σειρά του HBO Game of Thrones. Oh, right. I auditioned for Game of Thrones. Όπως η ίδια ανέφερε λοιπόν, η οντισιόν έγινε μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο στη Νέα Υόρκη με τον βοηθό του υπεύθυνου του cast να είναι ο μοναδικός παρόντας. Και την τραβούσε μόνο μία κάμερα όσο εκείνη διάβαζε το σενάριο που της είχε δοθεί. Το σενάριο αυτό λοιπόν περιείχε τον λόγο της καλύση της μητέρας των δράκων όταν εκείνη βγαίνει αλόβητη μέσα από τις φωτιές. Είπε λοιπόν η Elizabeth, ήταν η πιο άβολη οντισιόν που είχα κάνει ποτέ. Δεν ήξερα αν ήθελαν βρετανική προφορά ή αμερικανική, οπότε δοκίμασα και τα δύο. Το αποτέλεσμα, είπε, ήταν άθλιο. Δεν πήγε τίποτα καλά και όπως ήταν φυσικό, δεν επικοινώνησαν ποτέ μαζί μου. Βέβαια, αυτό δεν την εμπόδισε στο μέλλον, μετά την κυκλοφορία δηλαδή του Game of Thrones, να δηλώσει μεγάλη φαν και συγκεκριμένα μεγάλη φαν του Jon Snow. Νούμερο 9. Tom Hiddleston, Pirates of the Caribbean. Ο δικός μας άνθρωπος, παιδιά, ο συνονόματος Tom Hiddleston, και θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό σε λίγο. Πάμε στα πρώτα υποκριτικά βήματα του Tom όταν αυτός ήταν κάπου στα 21 του χρόνια και λαμβάνει ένα τηλεφώνημα από τον ατζέντη του για να συμμετάσχει σε μία οντισιόν. Περνά οντισιόν, του λέει, αύριο στις 10 το πρωί. Και ήταν 5 το απόγευμα εκείνη τη στιγμή. Του στέλνει λοιπόν το σενάριο, το κοιτάει ο Tom και ρωτάει τον ατζέντη του περί τίνος πρόκειται, για ποια ταινία είναι. Οπότε και του λέει ο ατζέντης, είναι για μία ταινία της Disney με καράβια, αστραπές, βροντές κτλ. Και εσύ του λέει, θα παίξεις τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Και τι κάνει ο Θεός ο Tom, παιδιά. Κάθεται εκεί πέρα και ρίχνει μια γρήγορη ματιά στο κείμενο και μετά βγαίνει για ποτάρα με τους φίλους του μέχρι το πρωί. Όπως ήταν φυσικό, γίνεται χάλια και πηγαίνει σε ρί για οντισιόν, μεθυσμένος. Όπως καταλαβαίνετε, ο τύπος δεν θυμόταν απολύτως τίποτα από το κείμενο που έπρεπε να πει, οπότε και ο υπεύθυνος cast τον κόβει και του λέει, αδερφέ, σε ευχαριστούμε, δεν θέλουμε άλλο. Έλληνα, είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Και άμα... Για την ιστορία, ο Tom Hiddleston προοριζόταν για το ρόλο του Will Turner που τελικά κατέληξε στον Orlando Bloom. Νούμερο 8, John Krasinski, Captain America. Ο John Krasinski πλέον είναι γνωστός στον κόσμο της Marvel, δεν λέω περισσότερα για ευνόητους λόγους, αλλά καταλάβατε. Το φλερτ όμως Krasinski και Marvel, η αλήθεια είναι παιδιά ότι ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πριν. Αρκετό καιρό πριν καν γίνει cast ο ίδιος ο Chris Evans για το ρόλο του Captain America, ο John Krasinski ήταν πολύ κοντά στο να πάρει αυτό τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο γνωστός από τις δικές του πολύ επιτυχημένες ταινίες A Quiet Place 1 και 2 ηθοποιός δήλωσε σε ένα talk show ότι η οντισιόν για το ρόλο του Captain America ήταν πολύ διασκεδαστική, πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι που ήρθε η ώρα να φορέσει τη χαρακτηριστική κολλητή στολή του ήρωα. Όπως χαρακτηριστικά είπε, ήταν στα μισά της προσπάθειας του να φορέσει τη στολή του Captain America όταν εκείνη τη στιγμή περνάει από μπροστά του ο Chris Hemsworth. Και του λέει λοιπόν ο Chris όλο χαρά, φίλε, φαίνεσαι πάρα πολύ ωραίος. Ο Krasinski λοιπόν τον κοιτάει και του απαντάει με το αφοπλιστικό, όχι φίλε, και αρχίζει να ξεντύνεται αμέσως. No, I'm not. I
and a burrito before. Δεν ήταν για εμένα, είπε στη συνέντευξη. Ήταν καλύτερα να μην το κάνουμε αυτό. Και αυτή ήταν η κομβική στιγμή που με έκανε να φύγω και να μην ξαναγυρίσω ποτέ για αυτό τον ρόλο. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι παρόλο που, okay, γουστάρω full τον Chris Evans, δεν το συζητάμε καν αυτό σαν Captain America, ο Krasinski θα ήταν και αυτός εκπληκτικός στον ρόλο του America's Ass. Νούμερο 7. Chris Evans, Gone Baby Gone. Και μιας και τον έφερε η κουβέντα, πάμε στο νούμερο 7 να δούμε μια αποτυχημένη οντισιόν του Chris Evans. Τι νόμιζες, Chris? Αντιγλίτωνες! Ακόμη, ο Chris δεν έχει γίνει ο Steve Rogers της καρδιάς μας και δοκιμάζει την τύχη του σε διάφορες οντισιόν και μία από αυτές ήταν και για την ταινία Gone Baby Gone του πασίγνωστου αστέρα σκηνοθέτη Παύλα ηθοποιού Ben Affleck. Σε μια συνέντευξή του λοιπόν ο Chris είπε: «Θα γνώριζα τον Ben Affleck και αυτό με έκανε χαρούμενο αλλά και πολύ νευρικό ταυτοχρόνως. Πάω λοιπόν στην οντισιόν, παρκάρω το αμάξι μου, μπαίνω μέσα στο κτίριο και ξαφνικά ακούω μια φωνή να λέει «Καλώς τον». Η φωνή αυτή ήταν του Ben Affleck. Αμέσως λέει, δεν ξέρω γιατί, έγινα φουλ νευρικός. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο, του δίνω το χέρι μου και το πρώτο πράγμα που του λέω είναι «Χαίρομαι που σε γνωρίζω, θα είμαι ok εκεί που πάρκαρα το αμάξι μου». «Ε, πού το πάρκαρες?» του λέω Ben Affleck. «Ε, εδώ απ' έξω», του λέει, «που είχε παρκόμετρο». «Έδωσε λεφτά?» του λέει. «Ε, ναι», του λέει. «Ε, τότε θα σου ok», του λέει και ο Ben Affleck. Από αυτήν τη συζήτηση και μετά λοιπόν, ο Chris Evans δεν ηρέμησε ποτέ. Ήταν τόσο αμήχανη η στιγμή, δήλωσε, που δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο κομμάτι του ρόλου με τίποτα. Ήθελα να φύγω από εκεί επιγόντως. Οπότε και κατέστρεψε εντελώς την ευκαιρία για αυτόν τον ρόλο. Βέβαια, κάθε εμπόδιο για καλό θα έλεγα, παιδιά, γιατί η πορεία έδειξε ότι μια κακή στιγμή δεν είναι αρκετή για να κρατήσει πίσω κάποιον που αξίζει πραγματικά. Νούμερο 6. Henry Cavill, Casino Royale. Βρισκόμαστε στο μακρινό πλέον 2002, όταν η εποχή του Pierce Brosnan ως Bond έχει τελειώσει και οι παραγωγοί ψάχνουν για τον επόμενο εκλεκτό για το ρόλο του πράκτορα 007. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο μόλις 22 ετών τότε, Henry Cavill. Ναι, καλά άκουσες, δεν ακούγεται μόνο τώρα ο Cavill για νέος Bond, αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει 20 χρόνια πριν. Ο Cavill λοιπόν περνάει την οντισιόν για νέος Bond, τα πήγε αρκετά καλά, όμως το πρόβλημα δεν ήταν τόσο στις υποκριτικές του δυνατότητες, όσο στην ηλικία του. Ο σκηνοθέτης του Casino Royale, της ταινίας που θα άνοιγε την αυλαία για τη νέα Bond εποχή, θεώρησε ότι ο Cavill ήταν πολύ νέος για τον ρόλο και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, αρκετά τσουποτός. Με την καλή έννοια βέβαια το εννοούσε ο άνθρωπος, ότι έχει ρε παιδί μου μαγουλάκια. Και συνέχισε λέγοντας ότι ο 38 ετών τότε Daniel Craig τέριαζε περισσότερο στον ρόλο τόσο εξωτερικά όσο και υποκριτικά και θα μπορούσε να τα απεξέλθει πιο εύκολα καθώς μιλάμε για έναν πολύ καλό ηθοποιό και ίσως ο καλύτερος όλων όσων έχουν μπει στα παπούτσια του James Bond. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέω ο Campbell. Αλλά η αλήθεια είναι πως και εγώ δεν διαφωνώ. Εσείς τι λέτε, θα θέλατε ο τέλειος Superman Henry Cavill να είναι ο νέος Bond? Για γράψτε μου. Νούμερο 5. Jake Gyllenhaal, Lord of the Rings. Η οντισιόν στο νούμερο 5, παιδιά, είναι σίγουρα η πιο αστεία από όσες θα ακουστούν σε αυτό το βίντεο. Ο Jake Gyllenhaal, λοιπόν, ο ηθοποιός που έχει μέχρι σήμερα ενσαρκώσει αρκετούς σημαντικούς ρόλους στην καριέρα του, αρκετά χρόνια πριν πέρασε από cast για την θρυλική τριλογία Lord of the Rings. Και όχι για κανέναν τρίτο δεύτερο ρόλο, αλλά για τον ρόλο του Frodo Baggins, παρακαλώ. Πάει λοιπόν στην οντισιόν και ο θρυλικός σκηνοθέτης Peter Jackson λέει στον Jake να περπατήσει κοντά σε ένα κουτί, να το ανοίξει και να βγάλει από μέσα ένα δαχτυλίδι. Ο καημένος ο Gyllenhaal όμως, μην έχοντας καταλάβει το τι θέλει ακριβώς να κάνει, πάει, ανοίγει το κουτί, το βγάζει με έναν απλό τρόπο και τους λέει: «Εντάξει είμαστε». Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να έβγαλε ένα απλό δαχτυλίδι, ρε παιδί μου. Όχι αυτό που κουβαλάει την πηγή της απόλυτης δύναμης της μέσης γης. Η πλάκα όμως δεν σταματάει εκεί, γιατί πέραν αυτού, οι 14 ατζέντιδες που είχε ήταν τόσο ενθουσιασμένοι που θα περνούσε ο πελάτης τους από μια τέτοια οντισιόν, που ξέχασαν εντελώς να το αναφέρουν πως πρέπει να έχει βρετανική προφορά για τον ρόλο. Ρε παιδιά, 14 μαντράχαλοι ήσασταν. Ένας δεν το θυμήθηκε να το πει στον άνθρωπο. Όπως ήταν φυσικό, το θέμα που ο Peter Jackson μπροστά του ήταν κωμικού επίπεδου και έκοψε αμέσως τον Jake. Και μάλιστα του είπε την φράση «Είσαι ο χειρότερος ηθοποιός που έχω δει ποτέ». Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος το είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου εκείνη τη στιγμή, αλλά παιδιά, μην ξεχνάτε ότι στην πλάκα λέγονται τα πιο σοβαρά πράγματα. Ευτυχώς βέβαια για τον Gyllenhaal αυτή η αποτυχία δεν τον πήρε από κάτω, αντιθέτως τον βοήθησε να βρει τη δύναμη για να δουλέψει περισσότερο και να κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα. Α, ναι, και λογικά άλλαξε και ατζέντιδες. Νούμερο 4. Eddie Redmayne, Star Wars. Τον
υπερταλαντούχο και οσκαρικό πλέον Eddie Redmayne. Λογικά οι περισσότεροι θα τον γνωρίζετε από τις ταινίες Fantastic Beasts. Όμως, παιδιά, έχει ενσαρκώσει μερικούς από τους πιο απαιτητικούς ρόλους στην ιστορία του σινεμά με τεράστια επιτυχία κιόλας. Λογικό λοιπόν είναι όταν είσαι ένας τόσο καλός ηθοποιός να τραβάς την προσοχή όλων των μεγάλων franchise. Ο Eddie λοιπόν αποκάλυψε σε μια συνέντευξή του ότι είχε περάσει οντισιόν για τον ρόλο του Kylo Ren στην sequel Star Wars τριλογία. Ακούστε, παιδιά, όμως ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτού του είδους της οντισιόν. Επειδή πρόκειται για project που αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό, δεν δίνεται στους ηθοποιούς που περνάνε από cast το actual κείμενο της ταινίας, αλλά ένα εντελώς άλλο. Στην περίπτωση του Eddie λοιπόν, του δόθηκε ένα κείμενο από μια ταινία Star Trek. Και η μόνη επιπλέον πληροφορία που του δόθηκε ήταν ότι πρόκειται για έναν villain χαρακτήρα αυτός που θα παίξει. Ο Redmayne, χωρίς να έχει καταλάβει καθόλου περί τίνος πρόκειται, προσπαθούσε να διαβάσει με έναν λίγο πιο σκοτεινό αλλά και συνάμα κωμικό τρόπο το κείμενο που του δόθηκε. Κάνοντας μάλιστα μιμήσεις διάφορων ιστορικών villain, με έναν από αυτούς να είναι εντελώς τυχαία και ο Darth Vader. Μετά από 10 ολόκληρες λήψεις λοιπόν, η υπεύθυνη του cast του λέει: Eddie, αγόρι μου, έχεις να μας δώσεις κάτι διαφορετικό από αυτό? Και εκείνος απαντάει: δυστυχώς όχι. Και τελικά ο ρόλος κατέληξε στον εξίσου εκπληκτικό ηθοποιό και αγαπημένο μου Star Wars villain, ναι, το είπα, Adam Driver. Νούμερο 3. Timothée Chalamet, Spider-Man. Ο Timothée Chalamet ή Timothée Chalamet, όπως θέλετε πείτε τον τώρα, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Σήμερα είναι από τα πιο μεγάλα ανερχόμενα αστέρια του Hollywood, με συμμετοχές σε πολύ επιτυχημένες ταινίες όπως το The King, το Dune ή το Little Women. Πριν από όλα αυτά όμως, υπήρχε ένα σημείο στην καριέρα του Chalamet που θα αποδεικνύονταν κομβική σημασία. Το 2015 η Marvel είχε ξεκαθαρίσει το θέμα με τα δικαιώματα του Spider-Man και είναι έτοιμη να τον φέρει στο ενιαίο κινηματογραφικό της σύμπαν. Όπως ήταν φυσικό, έψαχναν για τον εκλεκτό που θα γίνει ο επόμενος Peter Parker. Πολλοί πέρασαν από μια τέτοια οντισιόν και ένας εξ αυτών ήταν και ο Timothée Chalamet, που μάλιστα άρεσε πάρα πολύ εμφανισιακά στους υπεύθυνους του cast. Άλλωστε, τώρα μην κρυβόμαστε, δεν είναι και τυχαίο ότι τελικά επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο ρόλο ένας οπτικά παρόμοιος ηθοποιός με τον Chalamet, ο Tom Holland. Ο Chalamet λοιπόν, στην οντισιόν για τον ρόλο του Spidey, διάβασε 2 φορές το κείμενο που του δόθηκε, όμως δεν γινόταν να δείξει το υποκριτικό του ταλέντο, καθώς ήταν σε κατάσταση πανικού από το άγχος που τον είχε πιάσει. Με αποτέλεσμα να πει τα λόγια στα μπαμ και να φύγει σχεδόν τρέχοντας από την οντισιόν. Λίγες μέρες μετά από την οντισιόν λοιπόν, τηλεφωνεί ξανά στον ατζέντη του και του ζητάει να μιλήσει, μήπως ρε παιδί μου μπορέσει και του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία για τον ρόλο. Όμως εκείνος του εξήγησε ότι πλέον είναι αργά, γιατί αυτός ο ρόλος έχει δοθεί ήδη αλλού. Πάντως, το τελευταίο καιρό ακούγεται πάρα πολύ έντονα το όνομα του Chalamet για να υποδηθεί στη νέα Spider-Man τριλογία του Tom Holland, τον κολλητό του φίλο Harry Osborn. Και μάλιστα, ο ίδιος ο Tom Holland, αλλά και η Zendaya, πιστεύουν ότι θα ήταν ιδανικός. Εσείς τι λέτε? Νούμερο 2. Tom Holland, Star Wars. Και εφόσον είπαμε για έναν ρόλο που πήρε ο Tom Holland τελικά, ας μιλήσουμε και για έναν που δεν πήρε. Και μάλιστα, και αυτή είναι μια πολύ αστεία περίπτωση. Ο Tom Holland λοιπόν, πριν γίνει Spider-Man, δοκίμασε την τύχη του να γίνει μέρος ενός άλλου μεγάλου κινηματογραφικού franchise, αυτό του Star Wars. Ο ρόλος για τον οποίο περνούσε οντισιόν ήταν αυτός του Finn. Αυτή τη φορά οι ηθήνοντες ήταν λίγο πιο ανοιχτοί στο να δώσουν λεπτομέρειες για τον ρόλο, οπότε και έβαλαν απέναντι από τον Tom Holland μια γυναίκα ηθοποιό, που όμως αντί να μιλάει έκανε ήχους Android, σε φάση... Οπότε και ο καημένος ο Tom δεν γινόταν να σταματήσει να γελάει με το θέαμα αυτό που έβλεπε. Μάλιστα, είχε το θράσος σε κάποια στιγμή να πει στην κοπέλα που έκανε το ρομπότ: Δεν θα κάνεις όντως αυτό το πράγμα στην ταινία, έτσι? Με την κοπέλα να το απαντάει: Φυσικά και θα το κάνω. Το ρομπότ είναι μέρος της σκηνής. Το ασταμάτητο γέλιο του Tom Holland είχε ως αποτέλεσμα να ολοκληρώσει με το ζόρι την οντισιόν του και να φύγει δίχως να έχει καταφέρει να πάρει τον ρόλο. Βέβαια, δεν πρόλαβε καν να στεναχωρηθεί, γιατί λίγο καιρό μετά έγινε γνωστό πως θα είναι ο νέος Spider-Man του MCU. Νούμερο 1. Chris Hemsworth, Thor. Ναι, 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 πολύ καλά είδατε. Επίτηδες στο νούμερο 1 έβαλα μία περίπτωση που ενώ όλα όμως πήγαν στραβά, ο ρόλος τελικά δεν πήγε αλλού. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Chris Hemsworth εδώ και χρόνια είναι ο Thor του MCU, ένας ρόλος που του τέριαξε γάντι.
Όμως, δεν ήταν όλα τόσο ξεκάθαρα εξ αρχής για εκείνον και τη Marvel. Όταν λοιπόν η Marvel έψαχνε τον ηθοποιό που θα γίνει ο θεός του κεραυνού, είχε περάσει κόσμος και κοσμάκης από οντισιόν. Και ένας εξ αυτών ήταν και ο Chris Hemsworth. Το οποίο, παιδιά, η οντισιόν δεν είχε πάει και τόσο καλά. Βασικά, είχε πάει καταστροφικά. Με αποτέλεσμα να περιμένει για μήνες ένα τηλεφώνημα από τον υπεύθυνο cast, μήπως και πήρε το ρόλο, αλλά όπως καταλάβατε, δεν έγινε ποτέ αυτό το τηλεφώνημα. Αυτός όμως που ήταν πρώτον πυλών για να γίνει τελικά ο Thor ήταν ο μικρός του αδερφός, ο Liam Hemsworth. Ο Liam τα είχε πάει τέλεια στις οντισιόν, είχε ενθουσιάσει τους υπεύθυνους του cast για την ταινία, όμως κάτι τους χαλούσε. Όπως και στην περίπτωση του Cavill για τον ρόλο του Bond, έτσι και εδώ ο Liam φαινόταν πολύ νέος για το συγκεκριμένο ρόλο. Δεν έγραφε, ρε παιδί μου, στην κάμερα όπως ιδανικά θα ήθελαν οι ηθήνοντες. Οπότε οι managers του Liam τι κάνουν? Λένε στους δημιουργούς ότι ο Liam έχει και έναν μεγαλύτερο αδερφό. Και μάλιστα τους λένε έχει περάσει και ήδη από cast. Ξαναβλέπουν λοιπόν την audition του Chris Hemsworth, είναι λίγο προβληματισμένοι, αλλά τελικά αποφασίζουν να του δώσουν άλλη μία ευκαιρία για τον ρόλο. War is coming, whether we want it or not. And when it does, I'm ready to fight it. I'm ready to win it. Ο Chris όμως, όλον αυτόν τον καιρό που πέρασε, δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια. Είχε δουλέψει, είχε βελτιωθεί, είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία. Και όταν πήγε να δώσει τη δεύτερη οντισιόν, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, πείθοντας τους πάντες ότι είναι ο ιδανικός για τον ρόλο του Thor. Και εδώ που τα λέμε, όντως ήταν. Αυτό ήταν, παιδιά, το σημερινό top 10. Το ηθικό δίδαγμα του σημερινού επεισοδίου όμως, παιδιά, είναι ποτέ να μην τα παρατάς. Τις αποτυχίες μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να σε κρατήσουν στάσιμο ή να τις χρησιμοποιήσεις για να πας μπροστά. Τι με κοιτάς, διάλεξε το δεύτερο. Και περιμένω στα σχόλια να μου πείτε ποιον από αυτούς που αναφέρθηκαν στο σημερινό βίντεο θα θέλατε να δείτε σε ρόλο που τελικά δεν πήρε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ!